Εσύ, ξεκινώντας τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον ΟΑΣΤ, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μεταφέροντας ταυτόχρονα προφανώς και τις ευχές μας για επιτυχία, για δύναμη, μιας και το έργο του ΟΑΣΤ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό, αναπτυξιακό και οικονομικό, θα έλεγα εγώ, θέμα για τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο που συζητήσαμε ήταν τι παρέλαβε η νέα διοίκηση του ΟΑΣΤ. Και οφείλω να πω ότι με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι παρέλαβε ένα φορέα ο οποίος ήταν απαξιωμένος, με απλήρωτους εργαζόμενους, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, ένα φορέα χρεοκοπημένο λειτουργικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτό βέβαια αποτέλεσε και ήταν ένα σοβαρό θέμα για την πόλη. Διότι πέρα από τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργούσε και στους εργαζόμενους και στους φοιτητές και στο εμπόριο της πόλης και στην επικοινωνία της περιφέρειας της πόλης με το κέντρο, επί της ουσίας αποτέλεσε ο ΟΑΣΤ ένα χώρο στον οποίο γινόταν μια διαφανής ανανέωση της πολιτικής εξουσίας της πόλης. Και αυτό δεν ήθελε να το αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Και είχε και πολλά προσφετολογικά και διαφανή χαρακτηριστικά. Και θα έλεγα ότι βολευόταν με αυτό το σύστημα που υπήρχε στον ΟΑΣΤ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μιας και δεν απέδειξαν με καμία τους ενέργεια τα τελευταία χρόνια ότι ήθελαν να αλλάξει αυτό το οποίο δεν εξυπηρετούσε το Θεσσαλονικιό πολίτη. Και δυστυχώς και η αυτοδιοίκηση δεν πήρε μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εμείς όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πολίτες είναι υποστηρικτές μιας διαφορετικής κατάστασης σε αστικές κοινωνίες. Και αυτό είναι και το στοίχημά μας, να πετύχει το διαφορετικό, το ουσιαστικά κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό μοντέλο για τις αστικές κοινωνίες της πόλης. Και πρέπει να πω ότι την τελευταία περίοδο που συζήτησε πολύ έντονα και η πόλη και η Βουλή, δεν κατατέθηκε καμία άλλη πρόταση μεταφορικού και ξενωνιακού έργου για την πόλη. Καμία άλλη πρόταση που να εξασφαλίζει ότι θα συνεχιστεί το μεταφορικό έργο και ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί και η εργασία. Γιατί για μας είναι πρωτεύον ζήτημα η εργασία, γιατί οι εργαζόμενοι παρέχουν αυτό το έργο προς τους πολίτες και την κοινωνία. Και νομίζω ότι ήταν επίτευγμα το ότι η διοίκηση προχώρησε σε άμεση πληρωμή του μισθού του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και ότι υπάρχει από τώρα δέσμευση μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να καταληφθεί και ο επόμενος μισθός και να συνεχίσουμε με αυτή τη συνέπεια. Και βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι οι πληρωμές πλέον του προσωπικού γίνονται με ισοτιμία. Διότι δεν καταβαλόταν η μισθή του προσωπικού ισότιμα με την ίδια σειρά και την ίδια χρονική συνέπεια. Και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό είναι η διατύπωση μιας συλλογικής σύμβασης, η οποία θα εξασφαλίζει και τον οργανισμό και την εργασία και τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι ήδη τα δείγματα το ότι τι κοινωνικό ρόλο μπορεί να παίξει στην πόλη ο οργανισμός έχουν φανεί πρώτα απ' όλα με την απόφαση για τους ανέργους και για τη διαγραφή των οφειλών, αλλά και με την αποκάλυψη αυτού του σαθρού συστήματος που ενώ κόστιζε στην πόλη και στον οργανισμό ένα ευρώ, χρεωνόταν στο κράτος πολλαπλάσια, για να μην πω ότι χρεωνόταν 300 φορές πάνω τελικά στην εφορία. Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν λεωφορεία για τους πολίτες και νομίζω ότι το πλάνο που έχει βάλει η διοίκηση είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ήδη από τα 240 λεωφορεία τα οποία παρελάβαν σε λειτουργία και κυκλοφορία έχουν φτάσει 420 και η συμφωνία, η πρόταση η οποία έχει γίνει είναι να μπορέσουμε 3 εβδομάδες μετά την εγκατάσταση της διοίκησης να έχουμε 70% αύξηση του στόλου που θα είναι διαθέσιμο για τους πολίτες. Ταυτόχρονα βέβαια γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια για ανταλλακτικά, για εξοπλισμό, για υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα κάνουν και πιο περιβαλλοντικό και πιο λειτουργικό και πιο ωφέλιμο το κυκλοφοριακό έργο και το έργο το οποίο παρέχουν τα λεωφορεία. Γιατί εδώ που τα λέμε, έπρεπε εδώ και χρόνια η Θεσσαλονίκη να έχει προγραμματίσει να βάλει αέριο στα λεωφορεία της και δεν το έκανε και έχει μείνει πίσω και σε αυτό το θέμα. Την αφήσανε πίσω και σε αυτό το θέμα, όπως και δεν είχε κάνει προγραμματισμό προμηθειών για λεωφορεία τα οποία έχουν περιβαλλοντική τεχνολογία σύγχρονη και στο πετρέλαιο. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι αυτό που μας ενθουσίασε είναι οι προτάσεις που υπάρχουν ήδη για την αύξηση των τηλεοπτικών σταθμών, για την αύξηση δηλαδή της πληροφορίας που δίνεται και ψηφιακά για τα δρομολόγια και για την αύξηση των σταθμών και των στάσεων που έχουν υποδομές και για τυφλούς, αλλά και καλύτερη αν θέλετε υποδομή για τους ανθρώπους που περιμένουν εκεί. Και βέβαια όλα αυτά με τη δέσμευση που μας κατέθεσε η διοίκηση, ότι όλα αυτά θα επιτευχθούν χωρίς αύξηση του κόστους του εισιτηρίου και χωρίς αύξηση του κόστους για το δημόσιο και για την κοινωνία. Αυτές είναι οι αλλαγές τις οποίες εμείς υποστηρίζαμε. Αυτά είναι όλα αυτά τα οποία λέγαμε ότι μπορούν να γίνουν και γι' αυτό από την αρχή της επίσκεψής μας είπαμε ότι αυτή η προσπάθεια θέλουμε και πρέπει να πετύχει. Γιατί αποδεικνύει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ασκείται πολιτική. Να ασκείται πολιτική δηλαδή ισότιμα για την κοινωνία και τους εργαζόμενους και με όφελος για το δημόσιο.
Ταυτόχρονα, βέβαια, συζητήσαμε και για άλλα πράγματα. Για την βελτίωση των δρομολογίων στην περιφέρεια και για την συνέπεια του οργανισμού προς τους περιφερειακούς οικισμούς, για την αλλαγή των συνθηκών κυκλοφορίας στο κέντρο και την βελτίωση της κυκλοφορίας στους λεωφορεόδρομους για τα λεωφορεία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι τα στοιχεία από τα οποία θα κρυθούμε από τους Θεσσαλονικείς. Σαφέστατα, μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει και το ειδικό έργο της εκαθάρισης. Και γιατί αυτό θα μεταφέρει στους νέους φορείς της πόλης το κυκλοφοριακό έργο, τα λεωφορεία, τους εργαζόμενους, την γνώση, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό, αλλά και γιατί ταυτόχρονα αυτή η εκαθάριση πρέπει να συνδεθεί με νέες επενδύσεις, τις οποίες πρέπει να τις δούμε σε συνεργασία με τον ΑΣΥΘ, για νέο εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί στη διαδικασία του χρόνου εκαθάρισης να καλύψει πιθανές κυκλοφοριακές συγκοινωνικές ανάγκες. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα που συζητάμε και θα συζητήσουμε. Δεν σταματάει προφανώς σε μία επίσκεψη συνεργασία του Υπουργείου μας με τον ΟΑΣΤ. Εξάλλου, εμείς θέλουμε να είμαστε κάθε εβδομάδα εδώ και να μαθαίνουμε, το είπα αυτό και με τον Τάσο Κουράκη, να μαθαίνουμε τι γίνεται στην πόλη μας. Και νομίζω ότι μία πολύ καλή αρχή θα είναι η έκθεση, Πρόεδρε, όπου με ενημερώσατε ότι μαζί με το Μετρό ο ΟΑΣΤ θα είναι εκεί, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, για να έχουν και απευθείας οι πολίτες πληροφορίες. Και επειδή είδα ότι υπήρχαν ερωτήματα, ο ΟΑΣΤ λοιπόν θα είναι και στην ΤΕΦ. Λοιπόν.